Στις 10 το πρωί της Τρίτης επρόκειτο να ανοίξουν οι φάκελοι των εταιριών υποψήφιων αναδόχων για την κατασκευή του νέου μετοπικού σταθμού διοδίων σε Στριμονικό και Καβάλα. Ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς η διαδικασία μπλοκαρίστηκε από την 24ωρη απεργία των εργαζομένων στην Εγνατία Οδό ΑΕ. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό προκήρυξε από την Παρασκευή 24ωρη απεργία για τη σημερινή ημερομηνία, με αποκλειστικό στόχο την αποτροπή της διεξαγωγής του διαγωνισμού για τους δύο σταθμούς διοδίων που ήταν. Ήταν δύο διαγωνισμοί, ο ένας ήταν για το σταθμό της Καβάλας και ο άλλος για το Στριμονικό στην περιοχή του Σέρων. Πραγματικά η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν μεγάλη μέσα στην απεργία. Δεν υπήρχε κάποιος συνάδελφος, τουλάχιστον κεντρικά, που να εργάστηκε. Οι επιτροπές δεν μπορέσαν να εκτελέσουν το έργο τους λόγω συμμετοχής και των εκπροσώπων των εργαζομένων, των υπαλλήλων της Εγνατίας Οδού στους διαγωνισμούς. Οπότε δεν έγιναν διαγωνισμοί και αναβλήθηκαν αυτοί οι διαγωνισμοί. Τώρα περιμένουμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγνατίας Οδού όταν συνεδριάσει για να πει την επόμενη ημερομηνία που θα διεξαρκωθούν αυτοί οι διαγωνισμοί. Οι εργαζόμενοι βέβαια παραμένουμε σε επάρξεις, περιμένουμε πότε θα γίνει αυτή η προκήρυξη, θα κάνουμε πάλι γενική συνέλευση και θα δούμε αν και πώς θα γίνουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Οι εργαζόμενοι λένε όχι στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και εκφράζουν την εναντίωσή τους στη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας και του συνόλου του στρατηγικού δικτύου αυτοκινητόδρομων της Βόρειας Ελλάδας. Τα επιχειρήματά μας είναι ότι η Εγνατία Οδός, σαν δημόσιος φορέας, με τους υφιστάμενους σταθμούς διοδίων που έχει, έχει αυτή τη στιγμή έσοδα που μπορεί να καλύψει τα έξοδά της, να κάνει βαριά συντήρηση και να παρέχει έναν αυτοκινητόδρομο με συνθήκες ασφάλειας. Η κατασκευή επιπλέον σταθμών διοδίων και ακόμα παραπάνω με την καινούργια κοινή υπουργική απόφαση αυτή που βγήκε πρόσφατα το Μάιο με τους καινούργιους σταθμούς, τους πλευρικούς σταθμούς διοδίων σε 20 κόμβους συν τους μετοπικούς που προστήθηκαν, δημιουργεί ένα δυσβάστακτο βάρος στις τοπικές κοινωνίες με αποτέλεσμα σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία πραγματικά για τη χώρα μας να επιβαρύνεται ακόμα παραπάνω το μεταφορικό κόστος για τους περίπους. Η Εγνατία Οδός, τα οικονομικά της στοιχεία τα γνωρίζουμε, βάζει γύρω στα 60-70 εκατομμύρια το χρόνο, έχει έσοδα από τα φυσάμενους διοδίων και πληρώνει τις υποχρεώσεις της που έχει κάποια δάνεια και παρόλα αυτά της μένουν λεφτά και κάνει και τη συντήρηση πληρώνει μέσα από τα δικά της τα έσοδα και άλλα έργα μπορεί και κάνει μικρά και τα λειτουργικά της έξοδα βγάζει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό, Πασχάλη Τσουκαλά, στο πλευρό των εργαζομένων μέσω επιστολών που απέστειλαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, τάχθηκαν η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Περιμένουμε τις τοπικές κοινωνίες, τώρα που συνειδητοποιούν και αυτοί τα πραγματικά παράλογα σχέδια του ΤΑΙΠΕ. Πραγματικά, κοιτάξτε, εμείς κάναμε σαν Σύλλογος Εργαζομένων, κάναμε και παρουσία όταν είχαμε μαζευτεί 4 περιφερειάρχες που επηρεάζονται από την ύπαρξη της Εγνατίας Οδού, ναι, που περνάει μέσα τη περιφέρειά του και σήμερα. Χώρια τις ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει τέλος πάντων όταν κάνανε και στην Καβάλα που έγιναν κάποιες κινητοποιήσεις, ναι, και ανάλογες που έγιναν και στη Μέση. Σήμερα βγήκαν και ανακοινώσεις συμπαράστασης τόσο από το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τόσο είχαμε επικοινωνία με τη Δήμαρχο Καβάλας, που τέλος πάντων θέλουν πια και οι τοπικές κοινωνίες να συντονιστούν. Κύριε Τσουκαλά, είπατε νωρίτερα ότι λάβατε επιστολές από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Λαμπάκη, την Δήμαρχο Καβάλα, στην κυρία Τσανάκα. Ναι, από τις ΣΕΡΕΣ έχετε λάβει καμία επιστολή ή είμαστε ικανοποιημένοι? Όχι. Δυστυχώς ο Δήμαρχος Ηράκλειας, αν ναι, γνωριζόμαστε, δεν ήρθαμε σε επικοινωνία τέλος πάντων. Μάλιστα. Πιστεύω ότι και αυτό θα συνταχθεί τέλος πάντων με τα πραγματικά, δηλαδή επηρεάζει και η κατασκευή των σταθμών διοδίων.